Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ξέρω ότι η ώρα είναι λίγο κουραστική. Δεν θα είμαι γρήγορος, δεν σας υπόσχομαι κάτι τέτοιο, αλλά το περιστατικό θεωρώ ότι είναι σχετικά εύκολο και απορώ μάλιστα γιατί το συζητάμε. Λοιπόν, είναι ένα περιστατικό λυθίασης. Πρόκειται για έναν ασθενή 22 ετών, είναι νέο σχετικά. 20 ετών, συγγνώμη. Ήρθε με φύθιο άλγος, απουσία πυρετού, κυστικών ενοχλημάτων. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει ήδη ιστορικό αποβολής, αυτόματος αποβολής λίθων. Έχει κάνει και μια εξωσωματική λιθοτριψία στον αριστερό νεφρό. Δεν ξέρει να μας πει πολλά. Είχε μια πέτρα, του κάνανε λιθοτριψία, του πάνε όλα καλά. Δεν έχει ιδέα τι έγινε, δεν έχει τίποτα από το παλιό του follow-up. Και εξίσου ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι υπάρχει και ένας αδερφός στην οικογένεια με αντίστοιχο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή είναι η πέτρα. Είναι στη μέγιστη διάμετρο 2,1. Εμένα δεν μου φαίνονταν τόσο να σου πω την αλήθεια όταν την είδα, αλλά όταν τη μέτρησα ήταν 2,1. Και μπορείτε να δείτε λίγο και τους σπονδύλους για να δείτε περίπου το μέγεθος. Αυτός είναι και ο εργαστηριακός έλεγχος που έχει. Μια γενική αίματος, η οποία είναι φυσιολογική. Μια νεφρική λειτουργία οριακά, θα έλεγα, είναι στο ανώτατο φυσιολογικό όριο κρεατινίνη του 1,2. Έχει λίγα πυοσφαίρια, κάμποσα ερυθρά, ένα αδιάφορο pH και μια αρνητική καλλιέργεια ούρων. Θέλουμε κάτι άλλο. Οδυσσέα, θες κάτι άλλο. Θα ήμουν πολύ βέβαιος αν θα υπήρξε αξιονική πυλογραφία. Κατευθείαν. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Θέλει κανείς περιχογράφημα. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι το κάνετε στο ιατρείο τώρα, εντάξει. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής, ότι ο ακτινολόγος που το έκανε, γιατί το έκανε σε ακτινολόγο, δίνει την πέτρα 2,3. Ένα μικρό σχόλιο εδώ, είναι τεκμηριωμένο και βιβλιογραφικά ότι το υπερηχογράφημα υπερεκτιμά λίγο τις πέτρες. Άρα έχει σημασία αυτό όταν το χρησιμοποιείτε σαν κριτήριο απόφασης για τη θεραπευτική σας παρέμβαση και κυρίως για το follow-up. Να το θυμάστε ότι υπερεκτιμά κατά λίγο τις πέτρες και αυτό μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό. Ερώτηση. Ορίστε. Τώρα που το λες. Μας αρκεί η διάσταση που ξέρουμε όλοι, ή να χρησιμοποιούμε κανένα από τα software για να απολογίζουμε όγκο? Θα πάμε σε αυτό αμέσως. Okay. Ναι. Λοιπόν, έχει μια μικρή διάταση πυλοκαλλιωτικού συστήματος και ο δεξής του νεφρός είναι μικρότερος. Ωραία. Εδώ τώρα έχουμε και μια ακτινολογική απεικόνηση. Έχουμε την πρώτη που ήταν η NOC. Πόσοι από εσάς θεωρείτε ότι μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε παρέμβαση? Ο Οδυσσέας έκανε ένα σχόλιο, είπε ζήτησε αξονική πυελογραφία. Δεν ξέρω γιατί ζήτησε πυελογραφία και όχι σχέτη αξονική, αλλά οι υπόλοιποι που δεν μιλήσατε, πόσοι από εσάς θα προχωρούσαν θεραπευτικά σε αυτόν τον ασθενή? Θα έπαιρναν τη θεραπευτική τους απόφαση και θα προχωρούσαν, χωρίς κάτι περισσότερο. Κανένας? Τι θέλετε άρα. Μάξι, ωραία. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, ας δεν θέλετε, δεν μπορείτε να πάρετε θεραπευτική απόφαση. Θέλετε και όλα. Δεν θέλετε, δεν παίρνετε. Θέλετε για κάτι άλλο. Έτσι. Τι θέλετε? Αξονική. Αξονική. Ναι. Μάλιστα. Θέλετε κάτι άλλο εκτός όλοι οι αξονικοί θέλετε? Σπιθυρογράφημα λόγω του μεγέθους του δεξιού νεφρού. Ωραία. Θα ήθελα με πληρώ. Λοιπόν. Άλλο κάτι. Καλυφθήκατε όλοι. Okay, ωραία. Άρα όλοι σας εδώ συμφωνείτε ότι θα θέλατε αξονική. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, κύριοι συνάδελφοι, γιατί εγώ το 30% των περιστατικών που βλέπω που έρχονται για δεύτερη γνώμη στο ιατρείο μου είναι με μία NOC και ένα περιχογράφημα και τους έχει προταθεί ήδη διαδερμική ουρητηροσκόπηση κτλ. Εντάξει, προφανώς δεν είναι εδώ μέσα οι συνάδελφοι αυτοί. Όλοι λοιπόν που είναι εδώ κάνουν αξονική. Okay, συμφωνούμε γιατί αυτό είναι και το σωστό. Οι οδηγίες των guidelines είναι ξεκάθαρες και οι αμερικάνικες και οι ευρωπαϊκές ότι αν πρόκειται να παρέμβεις, πρέπει να κάνεις αξονική. Η διαφορά μόνο είναι, Οδυσσέα. Να πω κάτι για την ιστορία. Να ευχαριστήσω τους ακτινολόγους μας, γιατί εμείς κάνουμε αξονική στην εφημερία. Εντάξει, αυτό είναι ακόμη πιο ωραίο αν το έχετε. Δεν το έχουν όλοι αυτό το προνόμιο. Ο Οδυσσέας είπε αξονική πυελογραφία. Να σχολιάσουμε ότι τα αμερικάνικα guideline λένε αξονική non-contrast. Τα ευρωπαϊκά ζητούσαν σκιαγραφικό. Ο Ανδρέας που είναι εδώ, ο σχολαρίκος, μπορεί να μας πει. Έχει τροποποιηθεί λίγο. Αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι το αποφεύγει. Δεν μιλάει πια ξεκάθαρα για σκιαγραφικό όπως μιλούσε. Γιατί το αποφεύγετε, Ανδρέα, τα μισόλογα γιατί τα έχετε? Δεν το αποφεύγουμε ακριβώς. Αυτό που λέμε ότι πριν την παρέμβαση θέλουμε σκιαγραφικό.
διαγνωστικά μπορεί να μην θέλουμε σκιαγραφικό, αλλά πριν την παρέμβαση θέλουμε ναι. σκιαγραφικό. Αυτό λέω. Είναι λίγο κοψά διατυπωμένο. Στα guidelines του 12-13 πίσω για 6-7 χρόνια ζητούσαν σκιαγραφικό. Το έχουν αλλάξει τουλάχιστον αυτό. Συμφωνούμε. Ναι. Λοιπόν. Και στην ουσία αυτό που λέμε δεν είναι απαραίτητο το σκιαγραφικό προεγχειρητικά. Έχουμε καταλήξει ότι μπορεί να γίνει και διεγχειρητικά. Διεγχειρητικά, ναι, ανιούσα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Αυτή είναι η αξονική. Δυστυχώς δεν είναι χωρίς σκιαγραφικό. Έχει πάρει σκιαγραφικό από το στόμα ο άρρωστος. Δεν είναι απαραίτητο αυτό στη λιθίαση. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε λίγο τον δεξί νεφρό, είναι μικρότερος. Ο αριστερός είναι σαφώς μεγαλύτερος. Εδώ φτάνουμε στο επίπεδο περίπου της νεφρικής πιέλου. Βλέπετε την πέτρα σε δύο λήψεις μόνο και μας επιβεβαιώνει αυτά που είδε και το υπερηχογράφημα. Μικρότερο δεξιό νεφρό, μια ήπια διάταση πρώτου προς δευτέρου βαθμού και ένα λίθο πιέλου. Okay, τώρα. Ο κύριος Μέμος που το παίζει ότι ξέρει λιθίαση, καλά να μας πει τι θα κάνει. Στην ουσία, δύο επιλογές. Θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε χειρουργική παρέμβαση, να κάνουμε χειρουργείο. Πρέπει να συζητήσουμε αυτό με την ασθενή. Τώρα, το τι επιλογή θα κάνουμε για την παρέμβαση μπορεί να κρυφθεί από διάφορα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε και διαδερμική, άμα θέλουμε, και ρίρς. Okay. Εσείς είστε έτοιμος να αποφασίσετε για την παρέμβαση. Ο συνάδελφος όμως εκεί προηγουμένως ζήτησε σπινθυρογράφημα. Και θέλω να τον ρωτήσω εγώ τώρα, γιατί το θέλετε. Θα ρωτήσω λίγο πρώτα κάτι. Εγώ ήθελα για την αξονική. Έχουμε πληροφορία αν υπάρχει στένωση πυλωρητηρική στην αριστερή πλευρά. Όχι. Όχι. Δεν έχουμε. Όχι. Ωραία. Εντάξει. Τι πληροφορία θέλατε, δηλαδή. Ο κτηνολόγος ο δικός σας γράφει ότι γράφει στένωση πυλωρητηρική υπολή. Έχετε συχνά αυτή τη διάγνωση σε ασθενείς με λιθίαση. Ναι. Οκ. Okay. Ωραία, δεν έχετε πληροφορία. Θα το συζητήσουμε. Ναι. Το σπινθυρογράφημα το θέλετε. Ναι, το ήθελα γιατί έχουμε μικρότερο δεξί νεφρό. Και τι θα αλλάξει. Εγώ σας λέω ότι έχετε ένα νεφρό, ξεχάστε τον αυτό. Δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά θέλω να έχω μια πληροφορία. Δεν είναι... Αυτός ο νεφρός δεν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτος. Έχετε μονήρι νεφρό. Τι θα αλλάξει. Τίποτα. Ωραία. Αν το φέρει, ευπρόσδεκτο. Αν δεν το έχει, εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος ότι θα ζητούσα σπιθυρογράφημα. Τώρα βέβαια μπορεί να πει κανείς, εγώ θέλω να ξέρω ρε παιδιά το ποιος είναι ο καλός νεφρός, αν και το ξέρουμε ήδη, αλλά ρωτάω σε μονήρι νεφρό. Θα άλλαζε κάτι αυτό. Όχι. Άρα μάλλον. Δεν το χρειαζόμαστε. Το θέλουμε να ξέρουμε για να νιώθουμε εμείς καλύτερα, αλλά μάλλον δεν το χρειαζόμαστε πραγματικά. Ωστόσο, εμείς το πήραμε, το κάναμε, μας δίνει ένα 32 με 68. Εντάξει, αυτό αλλάζει κάτι στο σχέδιό σας, επειδή το ζητήσατε εσείς, γι' αυτό επιμένω σε εσάς. Αλλάζει, αλλά ξέρω ότι δεν πρέπει να καθυστερώ, να προχωρήσω γρήγορα και... Οκ, okay. Εντάξει. Κάνω μια ερώτηση. Πρακτικά, δηλαδή, δεν θα άλλαζε, δεν ξέρω πώς από εδώ πέρα, άμα ξέραμε ότι είναι μονόνεφρος, με την ίδια ηρεμία θα κάναμε διαδερμική και εύκαμπτη. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Εγώ το ρωτάω έτσι. Εσείς τι θα κάνατε. Έχετε αυτή την πέτρα σε ένα μονήρι νεφρό. Τι θα άλλαζε στην επιλογή σας, για πείτε μου. Στα guidelines, προσέξτε λίγο. Τα guidelines μιλάνε μόνο για διαστάσεις λίθου. Είδατε εσείς πουθενά, αλλά είναι κάτι άλλο. Όχι, επειδή είπαμε να λέμε και τα πρακτικά και το real world. Ναι. Είμαστε στο ιατρείο και έρχεται ένας μονόνεφρος. Ναι. Δηλαδή δεν θα επηρεάσει αυτό την άποψή μας άμα να το πούμε να πάει σε διαδερμική. Ρωτάω. Εγώ. Εσείς κακώς ρωτάτε γιατί ρώτησα εγώ εσάς. Το θέμα είναι ότι τα guidelines όταν μιλούν για επιλογή θεραπευτικής παρέμβασης, το μόνο κριτήριο που θέτουν, κατά κύριο λόγο το μείζον κριτήριο, είναι το μέγεθος του λίθου. Δεν λένε αν είναι μονόνεφρος ή... Δηλαδή αν είναι μονόνεφρος δεν μπορείς να κάνεις διαδερμική, γιατί. Όχι, άμα ρωτάτε εμένα μπορείς. Έλα. Εγώ θα φοβόμουν περισσότερο τις επιπλοκές διαδερμικής. Ναι. Και μπορεί να έκανα δύο συνεδρίες ρίρης παρά διαδερμική για να μην χάσω το νεφρό, αν τυχόν υπάρχει. Εγώ θα φοβόμουν πιο πολύ τις επιλογές της ουρθυροσκόπησης, αλλά εντάξει. Όχι. Λοιπόν, ερώτησε. Για πες μετά μου λίγο, συγγνώμη, γιατί αυτό είναι και θέμα της διατριβής του κυρίου Μέμου. Τι δεδομένα έχουμε βιβλιογραφικά για τους κινδύνους. Ποιος, της πιανού, της ουρθυροσκόπησης ή της διαδερμικής. Επειδή του συγκρίνει τη βλάβη στο νεφρό μεταξύ PCNL, mini PCNL και RIRS. Okay. Όλα τα δεδομένα δεν τα έχουμε ακόμα προφανώς, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι προκαλούν βλάβη όλες τις τεχνικές σε κάποιο βαθμό. Είτε είναι το τρύπημα του νεφρού και η διαστολή σε μικρότερο ή το μεγαλύτερο βαθμό με το mini ή το standard PCNL, αλλά και αυξημένες νεφρικές πιέσεις, όλοι ξέρουμε ότι κάνουν βλάβη στο νεφρό. Τώρα τα συγκριτικά ακόμα. Ωραία. Θα τα περιμένετε. Μου επιτρέπετε κάτι εδώ. Μια παρένθεση. Ξεχνάμε για λίγο το περιστατικό όπως είναι και πάω στο σχόλιο που έκανε ο συνάδελφος. Ποιος πιστεύει εδώ ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτός ο ασθενής να έχει και μια στένωση πυλωρητηρικής συμβολής.
Σε ποιανού μπήκε η ιδέα όταν το είδε? Ένας, δύο, άλλος, τρεις, αρκετοί. Ωραία. Λοιπόν, πολύ το ήθελα αυτό. Παρένθεση, μεγάλη, όχι 3-4 λεπτών. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει πριν από 8 χρόνια, 2012, με τον κύριο Σκολαρίκο που κάθεται όρθιος εκεί πίσω, και λιθίαση και στένωση πώς. Αυτός είναι ο τυπικός ασθενής με λιθίαση επιστενώσεως πυρετική συμβολής. Μια τυπική διάταση και μία, δύο, τρεις, τέσσερις, ανάλογα, μικρές πέτρες συνήθως σε περιφερικούς κάλικες, σε κάλικες. Αυτός είναι ο τυπικός ασθενής. Εδώ έχει στένωση πυρετική συμβολής και δύο πετρούλες. Συμφωνούμε? Ωραία. Αυτός είναι ο ασθενής που θα έλεγα ότι τυπικά αποφράσεται εξαιτίας της πέτρας. Η πέτρα είναι σχεδόν σαν έμβολο, έχει κάτσει ακριβώς εδώ, έχει διατείνει το σύστημα και βλέπετε εδώ και ένα μικρό σπασμό του ρητήρα. Αυτή θα έλεγα ότι είναι τυπική πέτρα στην πίελο που προκαλεί απόφραξη. Το πρόβλημα είναι αυτός. Είναι μια στρογγυλή πέτρα στην πίελο, καλή ώρα σαν το δικό μας, και μια εικόνα που οι πιο πολλοί συνάδελφοι και ακτινολόγοι τη λένε ατελή στένωση πώς ή μερική στένωση πώς. Αυτό το περιστατικό είναι πραγματικό περιστατικό. Είναι περιστατικό περίπου 20 χρόνων πίσω. Πρακτικά δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που βλέπουμε, για να είναι και απλό γιατί έχουμε και ειδικευόμενους, είναι μία εικόνα, αν βγάλεις το λίθο, ναι, έτσι θα έλεγες ότι είναι στένωση. Δεν ξέρω, πλήρη δεν θα την έλεγα, αλλά μια εικόνα στένωση την έχει. Αυτό. Αυτό το περιστατικό λοιπόν πριν από 20 χρόνια αποτέλεσε αιτία καυγά στην πρώτη κλινική που εργάστηκα μεταξύ μου και του διευθυντού. Εγώ θα ήθελα να κάνω διαδερμικές τότε. Αυτός δεν ήθελε να με αφήσει να κάνω διαδερμικές και έψαμε να βρούμε δικαιολογίες. Και έλεγε λοιπόν: όχι, έχει στένωση πώς, δεν θα κάνει διαδερμική. Μέχρι εκεί το καταλάβαινα. Εκείνο που μου είχε κοστίσει πολύ τότε και με έκανε να το παρουσιάζω το θέμα αυτό συχνά όποτε μου δίνεται ευκαιρία είναι ότι οι συνάδελφοι επιμελητές, περίπου συνομιλικοί μου, συμφωνούσαν ότι έχει στένωση πώς. Έστω μερική. Άρα ήθελε και πυελοπλαστική. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το σενάριο όμως είναι συνηθισμένο στην κλινική πράξη καθημερινά. Και πάμε να δούμε τώρα το βιντεάκι από την επέμβαση αυτή που τελικά έγινε διαδερμικά. Η πέτρα είναι εδώ αριστερά και θέλω να δείτε αυτό το εντυπωσιακό είδημα που προκαλεί η ίδια η πέτρα λόγω της παρουσίας της εντός της πιέλου. Θα δείτε τώρα κάπου εδώ, το σύρμα φεύγει στην πυρετρική, κάπου πίσω από αυτό το είδημα, τον ειδηματόδιστο, θα φανεί ο ρητηρικός καθετήρας. Αυτή η εικόνα είναι πολύ συνηθισμένη σε πέτρες της πιέλου. Και αν εδώ πάει κάποιος και κάνει πιελοπλαστική, το πιο πιθανό είναι πως την κάνει άσκοπα, και δεύτερον είναι κάνει πυελοπλαστική πάνω σε έναν φλεγμονώδη ιστό. Είναι η ίδια ακριβώς εικόνα που βλέπει κανείς στο ορυτηρικό στόμιο στην κίστη όταν έχουμε πικτέιλ, ας πούμε. Ή όταν έχουμε ενδεχομένως μια μεγάλη πέτρα στην κίστη. Δεν το βλέπετε σε όλους, το βλέπετε σε κάποιους όμως. Ωραία, τι κάνουμε εδώ? Συγγνώμη, όχι, ερώτηση. Ναι. Αυτό όλο το είδημα που είδαμε και η αντίδραση, άμα μείνει καιρό το πικτέιλ, θα υποχωρήσει? Θα το δεις μετά από 3-6 μήνες? Θα υποχωρήσει. Σωστά. Τι κάνουμε λοιπόν? Όταν έχετε ένα περιστατικό το οποίο σας έχει μια μεγάλη πέτρα που κολυμπάει στην πίελο και όχι την τυπική εικόνα που είδατε και σας δίνει εικόνα μερικής απόφραξης, μην βιαστείτε να μιλήσετε για στένωση. Είναι προτιμότερο να αφαιρέσετε την πέτρα, να επανεκτιμήσετε τον ασθενή σας μετά από 1-1,5 μήνα και να δείτε αν το είδημα αυτό έχει υποχωρήσει. Τις πιο πολλές φορές, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Χατζηχρήστου, το είδημα έχει φύγει και ο ασθενής δεν έχει καμία στένωση. Άρα η συζήτηση για στένωση ήταν άσκοπη. Και προσέξτε ένα εντυπωσιακό περιστατικό, ακόμη πιο δύσκολο, αυτό. Εδώ έχει δύο πέτρες και κάτι ψηλολόγια σε έναν πεταλοειδή νεφρό. Αυτό είναι πιο δύσκολο γιατί η ανατομία εδώ είναι πιο μπερδεμένη. Η πύλος του αντιστοιχεί κάπου εδώ, άντε βρες που είναι οι πέτρες. Ποιος δεν θα έλεγε εδώ ότι έχει στένωση πώς ο άρρωστος? Δύσκολο να το πεις. Να μην το πεις ότι έχει στένωση πώς. Παρ' όλα αυτά, έχοντας γνώση αυτού του δεδομένου, που δεν είναι σπάνιο καθόλου που σας έδειξα πριν με το είδημα, επιλέξαμε να κάνουμε μόνο διαδερμική, να βγάλουμε μόνο τις πέτρες. Και αυτή είναι η μεταγχειρητική του πυελογραφία, αφού αφαιρέθηκαν μόνο οι πέτρες. Άρα, όταν έχετε μια πέτρα στην πύελο ή δύο πέτρες στην πύελο και μια ατελή στένωση πώς, μην βιαστείτε να χειρουργήσετε τη στένωση πώς. Βγάλετε την πέτρα, παρεκτιμήστε τον άρρωστο και δείτε αν έχει πραγματική στένωση πώς, που θα φανεί αν έχει μετά. Κλείνει η μεγάλη παρένθεση και πάμε στον άρρωστό μας ξανά. Είπα τον καημό μου κι εγώ. Τον κουβαλάω πολλά χρόνια. Το που βρω ευκαιρία το λέω έτσι. Ναι, είχε το όνομα του αρρώστου. Θα βάλω και το όνομα του διευθυντού μετά την άλλη φορά. Λοιπόν, εδώ ξανά στο ίδιο περιστατικό 2,1.
Εγώ εδώ θα πω πάλι κάτι που με κάνει και με προβληματίζει, που μάλλον σας προβληματίζει όλους. Προσπαθούμε να αποφασίσουμε θεραπευτικά για μια πέτρα, που είναι ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, συζητώντας επί της μίας και μόνο διάστασής της. Δηλαδή, θα θέλουμε να θεραπεύσουμε αυτή την πέτρα, που έχει τρεις διαστάσεις και εμείς ξέρουμε τη μέγιστη, το 2,1. Θα σας δείξω δύο πέτρες με διάσταση 2,1. Είναι ίδιες? Όχι. Είναι 2,1. Αξιονική τους. Είναι ίδιες αυτές οι πέτρες? Προφανώς όχι. Μα γιατί, αφού είναι 2,1 στη μέγιστη διάμετρο. Τι άλλο θα θέλατε από την αξιονική επομένως? Ή από όποια άλλη απεικόνηση νομίζετε ότι θα σας βοηθούσε? Τι άλλο θα ζητούσατε? Έλα, Παμπή. Και τις τρεις διαστάσεις. Ένα αυτό. Χάουνσφιλντ. Και? Χάουνσφιλντ. Και μονάδες Χάουνσφιλντ. Τη ζητάμε στην εξωσωματική την κακομοίρα που την έχουμε πετσοκόψει. Γιατί στις άλλες και κυρίως στην ουρητηροσκόπηση δεν τη ζητάμε? Άρα θέλουμε τρεις διαστάσεις και μονάδες Χάουνσφιλντ. Διότι σε αυτό το paper το οποίο αφορούσε την εύκαμπτη με την ουρητηροσκόπηση, οι συγγραφείς λένε ότι το stone volume είναι ο βασικός προγνωστικός παράγοντας του χρόνου επέμβασης. Ο κύριος. Και αυτή είναι η φόρμουλα που χρησιμοποιούν, που είναι αρκετά δημοφιλής. Πι δια 6 επί τις τρεις διαστάσεις. Και δείτε μια λεπτομέρεια που την ξέρετε, αλλά στην πράξη πολλές φορές την ξεχνάμε. Όταν έχετε μια πέτρα που είναι ένα εκατοστό, έχει τον όγκο αυτόν. Όταν είναι δύο εκατοστά, δεν είναι διπλάσια. Είναι οχταπλάσια. Όταν λοιπόν πάτε να κάνετε μια εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, για παράδειγμα, σε μια πέτρα 2 εκατοστά επί 2 επί 2, πάτε σε 8 φορές μεγαλύτερη πέτρα από ό,τι αν ήταν 1 επί 1 επί 1. Αν μάλιστα και οι μονάδες Χάουνσφιλντ είναι ψηλές, μπλέξαμε λίγο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις πληροφορίες που ζήτησε ο κύριος Δημητριάδης. Χάουνσφιλντ units 1380, που σημαίνει τι, Μπάμπη? Αρκετά σκληρή πέτρα. Αρκετά σκληρή. Ναι. Ωραία. Οτιδήποτε πάνω από τα 1000 είναι... Οτιδήποτε πάνω από 1000 είναι σκληρό. Διαστάσεις είναι αυτές και ένας όγκος 2088. Αυτός μπορεί κάποιος, ο συνάδελφος που κάνει τη διατριβή του, να μεταφραστεί σε χρόνο λιθοτριψίας. Δηλαδή, εντάξει, εγώ σου λέω ότι έχει 2000 κυβικά χιλιοστά. Και λοιπόν, με τι σημαίνει αυτό? Λέτε. Με λέιζερ λέτε. Mm. Ανάλογα το χειρουργό, αλλά πάνω από 1,5-2 ώρες. Ανάλογα το χειρουργό. Ναι. Και το λέιζερ. Και το λέιζερ. Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες σας φτάνουν? Είμαστε καλά τώρα? Καλύτερα από πριν. Ωραία. Τώρα ξέρουμε πραγματικά με τι πέτρα έχουμε να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να διαλέξουμε θεραπεία. Προσέξτε. Επειδή δεν θέλω να μου πει κάποιος θα βάλω πικτέιλ, θα μιλήσουμε για τη θεραπεία την οριστική. Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και τώρα σχεδιάζουμε την οριστική θεραπεία του αρρώστου. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, λέμε αυτό τον ασθενή, εγώ θα του κάνω αυτό. Τώρα, αν κάποιος θα πάει να βάλει πικτέιλ πριν, θα το συζητήσουμε. Αλλά πάμε στην τελική θεραπεία. Ποιος θα τον παρακολουθούσε και μόνο? Υποθέτω κανένας, προχωράμε. Ποιος θα έκανε εξωσωματική λιθοτριψία? Εσείς? Γιατί όχι? Είναι νεαρός, έχει ένδειξη, έχει κάνει ξανά στο παρελθόν, με καλά αποτελέσματα πιθανότατα, από ό,τι περιγράφει και ο ίδιος. Πιθανόν, δεν το ξέρω. Και είναι πολύ πιθανό να ξαναχρειαστεί χειρουργείο στο μέλλον, οπότε γιατί όχι? Ωραία. Λοιπόν, είναι νεαρός, αυτό δεν αποτελεί ένδειξη. Η διάσταση του λίθου δεν είναι μέσα σε ένδειξη, θα δούμε τα guidelines μετά. Και η εξωσωματική λιθοτρυψία, όπως ξέρετε όλοι, δεν είναι μια επέμβαση αθώα. Δηλαδή, όταν χτυπάω τον εφρό με κρουστικά κύματα, δεν σημαίνει ότι το χαϊδεύω. Άρα, από αυτά που είπατε, θα έλεγα ότι τίποτα δεν με έπεισε για να επιλέξω την εξωσωματική λιθοτριψία. Και επιπλέον, αγνοήσατε παντελώς το γεγονός ότι έχει 1380 μονάδες Χάουνσφιλντ. Αυτό το κάνει σχεδόν καταδικασμένο να αποτύχει. Σχεδόν. Όχι σίγουρο, αλλά πιθανότητες είναι πολλές να αποτύχει. Επομένως, η εξωσωματική εδώ θα έλεγα ότι δεν είναι καλή επιλογή. Θα το δούμε και στα guidelines. Πάμε στην εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Ποιος θα έκανε ρίρς εδώ? Είναι ζήτημα να είναι 7 με 8 άτομα. Γιατί να μας πούνε? Για σηκώστε σαν τα χέρια, παρακαλώ. Μαρίνο, γιατί θα έκανες ρίρς εδώ? Άρα η RS, μάλλον, για να μας ακριβείς. Ένα μικρόφωνο, παρακαλώ. Γιατί
και η εντόπιση της του λίθου είναι στην πυελαιωτηρική. Θεωρητικά θα μπορούμε να τον έχουμε την πέτρα σε πολύ καλή θέση με το ουρητηροσκόπιο. Γιατί φαίνεται ότι ξεκινάει στην αρχική μοίρα του ουρητήρα. Και βασικά για την νεφρική λειτουργία, για να μην έχουμε, επειδή έχει, είναι το καλύτερο νεφρό του, είναι νομίζω πολύ πιο ασφαλές να κάνεις μια εύκαμη ουρητηροσκόπηση παρά διαδερμική, με λιγότερες επιπλοκές στον άρρωστο. Μάλιστα. Στέλιο. Επειδή ο Μαρίνος δουλεύει με εμάς, εγώ διαφωνώ για την εθνική λειτουργία που είπε. Απορώ πως δεν έχεις δουλειά ακόμα εκεί πέρα. Και μετά θα τον χτυπήσω κιόλας, να ξέρεις. Κατηδίαν, έτσι, όχι στο... Για την εθνική λειτουργία που είπε, έτσι. Για το θέμα των επιπλοκών, εντάξει, εκεί μπορούμε να το συζητήσουμε. Σηκώστε ξανά τα χέρια, γιατί να δω ποιος άλλος είπε. Μπάμπη, πες εσύ, γιατί θα κάνεις ρίση αυτόν τον άρρωστο. Πρώτα θα τοποθετούσα οπωσδήποτε επικτέλεση στην αρχή. Αυτό θα το, ωραία, αυτό ανέφερες, θα το ρωτούσα, αλλά okay. Θα τοποθετούσα οπωσδήποτε επικτέλεση για αρχή. Ωραία. Και θα προχωρούσα μετά από περίπου 2-3 εβδομάδες σε ουρητηροσκόπηση. Γιατί 2-3 εβδομάδες? Να έχουμε καλύτερη πρόσβαση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Να συνεχίσω. Παρακαλώ. Με συγχωρείς, ναι. Ωραία. Τοποθέτηση του λίθου. Η σωματική, συγγνώμη, η διαδερμική είναι λίγο δύσκολο σε εκείνο το σημείο να φτάσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε πρόσβαση κατευθείαν πάνω από όλο. Αυτό ήταν δικό μου δικαιωμένο. Θα το δίνω εγώ μετά μαζί με τον άλλο. Γιατί? Αντρέα, μετά μαζί και οι δύο. Εντάξει, και του άλλου δύο. Λοιπόν, βρεσί, πάμε, γιατί είναι δύσκολη η πρόσβαση. Κοίτα τι ωραίο κάλικα έχει εδώ. Εγώ θα πήγαινα από εδώ κατευθείαν στην Πίελο. Να μην σου πω ότι και από πρόστιο μπορεί να μπει εδώ. Εδώ είναι, κάτω από όλες τις πλευρές. Είναι κάτω από όλες τις πλευρές. Συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή η πρόσβαση δεν είναι δύσκολη, όχι. Δεν είναι δύσκολη. Σίγουρα δεν είναι στον κάτω κάλικα όμως. Okay. Δεν πάμε κάτω κάλικα σίγουρα. Θα πρέπει να διαλέξουμε είτε μέσω κάλικα είτε. Παρ' όλα αυτά, επιχειρηματολόγησε υπέρ τη ρίρς και το δέχομαι. Και μάλιστα είπε θα βάλει και πικτέιλ. Από αυτού που θα κάνανε ρίρς οι 7-8, θα βάζατε όλοι πικτέιλ πριν. Όλοι. Υπάρχει κάποιο που δεν θα βάζε πικτέιλ πριν τη ρίρς? 1, 2, 3. Πώς το βάζετε το πιχτήλι? Γιατί δεν θα βάζαν? Θα μας πούνε, εγώ θέλω να πω να ρωτήσω αυτούς που θα βάζανε. Πώς θα το βάζατε το πιχτήλι? Προφανώς με νάρκωση στο χειρουργείο, υποθέτω, έτσι. Δεν φαντάζομαι κανείς να με έπαιρνε ξύπνιο με ένα, πούμε, να μου βάλει πιχτήλι με το μεταλλικό κυστεροσκόπιο. Δεν κάθομαι, σας το λέω. Άρα θα έχω φάει λοιπόν μία αναισθησία για να μου βάλετε πιχτήλι. Γιατί, Οδυσσέα? Θα σκεφτόμουν το εξής. Πρώτον, είναι μία διαδικασία τεκμηριωμένη στο ότι θα έχεις δρόμο για να μπορέσεις να φτάσεις και να μην πεις τον άρρωστο. Δεν μας ενδιαφέρει η βολή σου, το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι βολή. Μιλάμε τι, θα έχεις καλύτερο ότι... stone free rate. Περιμένετε. Εάν θα μιλάμε με βάση της λογικής του αλγορίθμου, δεν θα πάμε στο τελικό σενάριο. Με την έννοια του τελικού... Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο τώρα. Ναι. Εντάξει, προχώρα. Δεν θα έχω. Δεν θα έχω. Αλλά θα έχω τις μειωμένες πιέσεις μέσα στο νεφρό όταν θα δουλεύω. Σε αυτή την πέτρα. Θα έχω καλύτερη αποχέτευση, σίγουρα θα έχω μεγαλύτερη πιθανότητα να βάλω ουρητηρικό νάρθηκα για να φτάσω με το εύκαμπτο και να διατηρήσω, γιατί φοβάμαι τον δεξίνεφρο, ο οποίος είναι μειωμένης λειτουργικότητας. Μάλιστα. Και είναι νέο παιδί, 20 χρόνων. Άλλος που θα βάλει πιχτέιλ, που δεν θα βάλει πιχτέιλ, αυτοί που δεν θα βάλουν πιχτέιλ, Αντρέα, όχι εσύ, ο Μαρίνος. Πες, Μαρίνο, για πες γιατί δεν θα βάζεις πιχτέιλ. Δεν βάζει σκολαρίκο, δεν σε αφήνει σκολαρίκο. Okay. Ωραία, λοιπόν. Μαρίνος λέει θα έβαζε πικτέιλ. Από αυτούς δηλαδή που θα κάναν ουρητηροσκόπηση, που είστε 7-8 άτομα, από ό,τι κατάλαβα η συντριπτική πλειονότητα θα έβαζε πικτέιλ. Συμφωνούμε? Όχι, εμείς δεν θα βάζαμε. Η πλειονότητα είπα εσύ, Μαρίνο. Εσύ ό,τι δεν μπορεί. Αν... Ναι, η πλειονότητα θα έβαζε πικτέιλ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Απλώς για τους συναδέλφους που θέλουν οπωσδήποτε να βάλουν πικτέιλ πριν. Στερούν το 90% της επιτυχίας με μία ανάρκωση. Δηλαδή, η ανάγκη για πικτέιλ βγαίνει στην πορεία στο 10%. Αν το συζητήσεις με τον άρρωστό σου, μπορεί να το αντιληφθεί λοιπόν, ότι μπορεί να αναβληθεί. Εδώ, ένα το κρατούμενο. Ναι. Και να κάνω και ένα σχόλιο. Είναι όλα surveys, δηλαδή, πώς το λέμε στα ελληνικά, Στέλιο? Δεν ξέρω. Οι περισσότεροι στον κόσμο για αυτή την πέτρα, ναι, ουρολόγοι, από... Πώς το λένε οι μελέτες, δείξουμε, ναι, ναι. Ναι, είναι, θα κάνανε απλά εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, δηλαδή ανέποδα από αυτό. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το debate του να βάλω πικτήρι, να βάλω πριν τη ρίρς, μπορεί να μας φάει όλο το βράδυ. Ας το αφήσουμε εδώ. Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι διαφωνώ με τη ρουτίνα τοποθέτηση πικτήρι σε όλους. Γιατί το λέω αυτό? Πας να κάνεις ουρητηροσκόπηση. Το ποσοστό να αποτύχει να μπει το θικάρι
υπολογίζεται γύρω στο 30% στη χειρότερη περίπτωση. Άρα στο 60%, 70% θα μπει θικάρι. Γι' αυτό λοιπόν το 30% που θα αποτύχει, εμείς πάμε και βάζουμε στεν προκαταβολικά στο 100%. Βάλ' τον στο χειρουργείο, προσπάθησε να βάλεις το θικάρι, αν δεν μπαίνει βάλε στεν, να η αναισθησία που θα του κάνεις έτσι κι αλλιώς. Και το κάνεις σε δεύτερο χρόνο. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να βάλουμε στεν σε όλους αυτούς για να γλιτώσουμε την αποτυχία στο 30%. Αλλά δεν θα σταματήσω εδώ γιατί έχουμε πολλά να πούμε και αυτό θα μας πάρει όλη την ώρα. Λοιπόν, πάμε στη διαδερμική. Ποιοι θα επέλεγαν διαδερμική γενικώς, ξεχάστε τις υποκατηγορίες. Διαδερμική λιθοτρυψία για αυτή την πέτρα. Πάλι 8. Okay. Ωραία. Βάμπη, τι είναι η mini PCNL, η micro PCNL, ξέρεις, για πες. Εγώ περίμενα να πεις δεν ξέρω, για να πάω στην επόμενη διαφάνεια. Άντε, πες. Η micro με την παρακίνηση κατευθείαν μπαίνουμε και σπάμε την πέτρα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ, παιδιά, είναι το νέο δράμα της δωρολογίας στη διαδερμική, όπου πλέον έχουν υιοθετηθεί νέες ορολογίες, οι οποίες έχουν μπερδέψει τους πάντες και τα πάντα. Δεν υπάρχει καν συμφωνία στην ορολογία. Θα σας δείξω τη διαφάνεια που έχω ετοιμάσει και την άλλη εβδομάδα για τον ειδικευμένο στην Αθήνα, που απλώς εγώ τα σταντάρισα όπως εμένα με βολεύουν για να τους πω κάτι. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι η standard PCNL είναι όταν έχουμε track πάνω από 24 friends. Η mini PCNL παίζει εδώ περίπου, αν και κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι κάτω από 20. Από 14 έως 20, λοιπόν, ό,τι είναι σε αυτό το διάμετρο είναι mini PCNL. Ξαναλέω, κάποιοι λένε το 20 δεν συμπεριλαμβάνεται. Ερώτημα εδώ. Αν εγώ κάνω ένα track 20 διάρι και χρησιμοποιήσω το μοντέλο της Wolf, τον Dresden, ας πούμε, που είναι 22 friends, τι κάνω, mini ή κανονική PCNL. Κανείς δεν ξέρει να απαντήσει παγκοσμίως. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην επικοινωνία και στις μελέτες. Δηλαδή, πρέπει να ξεκαθαρίζονται ακριβώς τα νούμερα. Η super mini, ultra mini είναι ακόμα μικρότερη, παίζει από 11 έως 14. Με κάποιες παραλλαγές με θικάρια αναρρόφησης. Και αυτή είναι η mini, η micro PCNL με την All Seeing Eagle που είναι στο 4,8. Αν βάλεις βέβαια ένα μικρό θικάρι που έχουν πάει στα 8 friends. Αυτό όμως χοντρικά είναι ο διαχωρισμός στις 4 κατηγορίες που σας έδειξα. Αυτή και αυτή είναι κυρίως πατέντες Ινδικές και Κινέζικες. Αυτές οι δύο θα έλεγα είναι οι πιο διαδεδομένες ακόμα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και πάμε ξανά στο ερώτημα. Ποιος θα έκανε στα τέλειο, να πω λίγο και να σε ρωτήσω κιόλας αν είχα δίκιο. Εμείς είχαμε σε πάρα πολλές, κάνουμε πάνω από 300 το χρόνο, έτσι, πλέον, έτσι. Και είχαμε κάποια περιστατικά αιμορραγιών. Mm-hmm. Που το γυρίσαμε, γι' αυτό είπα, ας το γυρίσουμε στο μίνιμπας και όντως δεν έχουμε ακόμα. Είναι θέμα τύχης ή όχι. Δεν είναι θέμα τύχης το θέμα της αιμορραγίας. Έχει σταματήσει πλέον, δεν έχουμε περιστατικό. Δεν είναι θέμα τύχης. Θα το δούμε μετά γιατί έχω διαφάνειες επ' αυτού. Σίγουρα δεν είναι θέμα τύχης. Το track παίζει ρόλο στην αιμορραγία, όπως επίσης και στο ποσοστό μετάγγιση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι αυτό το μόνο ζητούμενο πλέον εδώ. Ότι παίζει ρόλο, παίζει. Λοιπόν, δεν μιλάω για λαπαροσκοπική και ανοιχτή, φαντάζομαι δεν θα κάνει κανένα. Συμφωνούμε. Έλα, Βαλαντή. Λαπαροσκοπική. Ναι. Δηλαδή, εσύ αντί για μία τρύπα θα έκανες τρεις. Γιατί? Το είχαμε συζητήσει και στο σχολείο το 12 και νομίζω με ξεπέταξε γύρω ο κύριος Σκολαρίκος τότε γιατί μου λέει θα κινητοποιήσεις έντερα και αυτά. Ναι. Ειδικά αν είναι μονόνεφρος. Ναι. Τι καλύτερο, μόνο πίελο, δεν κάνεις καμία κάκωση στο νεφρικό παρένχημα. Βγάζεις την πέτρα και δουλεύεις μόνο σε ιστό πίελου. Δηλαδή, αυτή η κινητοποίηση γιατί είναι τόσο πιο δραματική από το να κάνεις μία τρύπα. Κοίταξε, είναι πιο δραματική το να κάνεις όλο αυτό το πράγμα με τρία τροκάρ. Μίνιμουμ τρία τροκάρ, έτσι. Γιατί αν είναι δεξιά, μπορεί να θες και ένα για το σηκώτη, ας πούμε. Τέσσερα, λέω τώρα. Αντί να κάνεις μία τρύπα στον εφρό. Στέλιο, πόσο χρονών είναι ο άρρωστος? Είναι 20 χρονών. Θα ξανακάνει πέτρα. Πόσες λαπαροσκοπικές και ανοιχτές πυρολιθοτομές θα ξανακάνουμε? Αυτό είναι ένα θέμα. Όχι, παιδιά. Όχι. Και πόσες PCNL θα ξανακάνει? Όσες θέλει. PCNL θα κάνει όσες θέλει. Και ένα θα κάνει ένα σχόλιο, κύριε Χατζηχρήστου, η διατριβή είναι προοπτική τυχεοποιημένη. Τώρα με προσβάλλετε με την ερώτησή σας. Προχωράμε γρήγορα για να μην φυσικά. Να σας πω λίγο κάτι. Εκμεταλλευτείτε τον κύριο Σαραφίδη, που είναι νεφρολόγος, θα μας μιλήσει αύριο, που έχει τεράστια εμπειρία και ο οποίος μας έχει πει ότι αυτά όλα που λέτε ότι δεν βλάπτετε τον νεφρό είναι παραμύθια και αυτός μας παρακίνησε να κάνουμε τη διατριβή. Και τώρα πλέον υπάρχουν δείχτες και εκεί βασίζεται η διατριβή του Δημήτρη του Μέμου που μπορούν να σου δείξουν
Πότε θα κάνει βλάβη μετά από 20 χρόνια αυτός ο ασθενής? Δεν είπε ποτέ κανείς ότι η διαδερμική δεν κάνει βλάβη στο νεφρό. Η βλάβη όμως που κάνει στο νεφρό είναι πολύ μικρή συγκριτικά με μια ανατροφική νεφρολιθοτομή για τα κοράλια ή με μια νεφρολιθοτομή για τις πιο περίπλοκες πέτρες των καλύκων. Επομένως, ότι κάνει μια μικρή ζημιά την κάνει, αλλά πρέπει να σκεφτείτε το εναλλακτικό σενάριο. Ποιο ήταν? Οι ανοιχτές επεμβάσεις. Κάναμε μία. Κάναμε δύο, ποιος πήγαινε να κάνει τρίτη επέμβαση σε έναν 20χρονο Καλέπο Ανδρέας που σε 2-3 χρόνια θα έχει υποτροπή, το πιο πιθανό. Στέλιο, πάντως να σου πω κάτι. Με φώναξαν και μπήκα σε μια νεφρεκτομία λόγω αιμορραγίας. Δεν μπορούσα να εμβολήσει και τα λοιπά, έτσι μετά από PCNL. Λοιπόν, αυτό το νεφρό όταν τον είδα πώς είχε γίνει μέσα, τρομοκρατήθηκα. Okay. Είναι μεγάλο το τραύμα, μην τα κάνουμε όλα. Το έτσι. Τραύμα είναι μεγάλο, είναι μικρότερο από μια κλασική ανοιχτή επέμβαση νεφρολιθοτομής ή ανατροφικής νεφρολιθοτομής. Αυτό συγκριτικά πρέπει να το δείτε. Καλό είναι να μην κάναμε τίποτα, αν μπορούσαμε. Πάμε λίγο στα guidelines. Τα guidelines, προσέξτε λίγο τι λένε. Λένε ξεκάθαρο η διαπέτρα πάνω από 2, είναι 2,1 αυτή. Η πρώτη ένδειξη είναι η PCNL, δεν λέει πια. Η RIRS έρχεται δεύτερη ή την εξωσωματική. Έχει σημασία να δούμε λίγο αυτό που εγώ το λέω εδώ και χρόνια και το βλέπω κιόλας. Αν με ρωτήσετε την τελευταία 15ετία, 20ετία, τι έχει κάνει τρομερή πρόοδο στην ενδορολογία, θα σας πω η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Έρχεται με φόρα και σαρώνει τα πάντα. Και θα σας δείξω τα guidelines του 8. Τότε η RIRS μπαίνει για πρώτη φορά σαν τρίτη επιλογή σε πέτρες κάτω από 2. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο η μισή από αυτούς που θα προσφέρουν θεραπεία ενδορολογική να επιλέγουν τη RIRS σαν πρώτη θεραπεία σε πέτρα 2,1. Η RIRS έχει κάνει τεράστια βήματα πρώτου και θα κάνει κι άλλα. Και το βλέπουμε και στην καθημερινή πράξη αυτό. Προσωπικά, αν με ρωτήσετε, έχουν αρχίσει να γέρουν τα περιστατικά μου σε αριθμό υπέρ της RIRS πια, ενώ παλιά ήταν πολύ περισσότερες οι διαδερμικές. Και ποια θα είναι η επίπτωση των νέων υπερήχων που τη διαλύουν την πέτρα στα γρήγορα? Λοιπόν, αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζητούμενο εδώ, να κάνουμε γρήγορα. Λοιπόν, άρα η RIRS έχει προοπτική εδώ, έτσι. Είναι ας πούμε, η επιλογή μας που φαίνεται να έχει δυναμική. Οι Αμερικάνοι λένε επίσης το ίδιο. PCNL για πάνω από 2. Ακόμα τα guidelines είναι αυτά. Λοιπόν, να τη λένε οι Ευρωπαίοι ουρολόγοι. Προσέξτε όμως. Αυτή είναι μια έρευνα του σεξιον της λιθίασης σε Ευρωπαίους ουρολόγους σχετικά με επιλογές ανάλογα με το μέγεθος της πέτρας. Και πάμε εκεί που μας ενδιαφέρει. Πέτρα πάνω από 2 εκατοστά. Παρά τα όσα λέμε εδώ μέσα και παρά τα όσα λέμε σε συνέδρια, όταν έρχεται η ώρα να διαλέξουμε μόνοι μας, ίσως λέμε και την αλήθεια. Μόλις 15% θα έκανε RIRS. Και το 60% θα έκανε στάνταρ PCNL. Ένα 20% θα έκανε μίνι, ενώ τις ultra super και micro κάποιοι λίγοι. Άρα αθροιστικά με το δείτε, το 80% θα έκανε διαδερμική για αυτή την πέτρα. Και μόλις ένα 15% θα έκανε RIRS. Δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, ξέρετε τι δείχνει αυτό. Δείχνει τι πιστεύουμε πραγματικά ακόμα. Ότι για αυτή την πέτρα, μάλλον η PCNL είναι η καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, τι λένε τα δεδομένα για την ουρητηροσκόπηση, θα σας πάω πολύ γρήγορα. Λένε ότι όταν συζητάμε για εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση στο νεφρό, το μέγεθος που μας προβληματίζει είναι περίπου αυτό. Η πέτρα που συζητάμε τώρα, 2 με 3 εκατοστά. Όμως, θέλουμε κατά μέσο όρο 1,5 συνεδρία. Είτε βάλετε το πιχτέιλ μέσα προκαταβολικά, είτε όχι. Άρα, ο ασθενής σας θα φάει πάνω από ένα χειρουργείο για αυτή την πέτρα. Αν κάνετε RIRS. Αυτό λένε οι μελέτες. Και θα έχετε ένα ποσοστό 91%. Τώρα, πάω γρήγορα σε κάποιες μελέτες συγκριτικές που δείχνουν σημαντικές διαφορές για μένα. Ένα 20%, 15-20% είναι σημαντική διαφορά στην πρώτη συνεδρία. Τώρα, μετά τη δεύτερη, πέφτει η διαφορά αυτή. Και πάμε σε μια τυχεοποιημένη που είναι αξιόλογη. Αν γίνει από την Τουρκία λίγο και δεν τους εμπιστεύομαι και πάρα πολύ, αλλά πας φέτος. Θα σας δείξω μόνο αυτό. Αυτοί τι κάνανε, συγκρίνανε για πέτρες πάνω από 2 εκατοστά διαδερμική με εύκαμπτη. Στην εύκαμπτη τι είπαν όμως? Θα κάνουμε όσες χρειάζεται. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Για να πετύχουμε σαν τελικό στόχο, το success μας θα είναι είτε stone free συν clinical insignificant residual fragments. Δηλαδή ορίζω την επιτυχία μου ή θα είναι τελείως stone free ή θα έχει συγκρίματα κάτω από 4 χιλιοστά. Από 3 δηλαδή, 2 ή 1 χιλιοστό και εκεί, σε αυτό το επίπεδο. Και δείτε λίγο. Πρώτη συνεδρία RIRS, 20% stone free. 54 στη δεύτερη, 67 στην τρίτη. Και όταν βάλανε σαν αυτόν τον ορισμό, προσθέσαν και τα clinical insignificant residual fragments,
Τότε φτάσαμε στο 100%. Αλλά κοιτάξτε, τελειώνοντας ουσιαστικά, μετά από τρεις συνεδρίες, 33% των ασθενών είχαν clinical insignificant residual fragments, είχαν δηλαδή πετραδάκια, 3 χιλιοστά, 2 χιλιοστά, 1 χιλιοστό. Αυτό για μένα τουλάχιστον δεν είναι acceptable. Γιατί τώρα, χρόνια τώρα, αμφισβητούμε τα clinical insignificant stone fragments, θα σας πω το νέο όρο που έχει εισαχθεί. Clinical insignificant dust. Τώρα συζητάμε ότι ίσως να έχει κλινική σημασία στις υποτροπές η σκόνη που αφήνουμε μέσα μετά από λιθοτριψία, όχι τα συγκριματάκια. Άρα, αν δείτε λίγο το stone free rate εδώ, αυτή η συγκριτική μελέτη, αν την πιστέψουμε, ξαναλέω, δείχνει μια σημαντική υπεροχή της διαδερμικής στο stone free, το οποίο δεν μπορείς να αγνοήσεις. Ωραία. Όμως, αντίστοιχα δίνουν και άλλες μελέτες και αυτή είναι τυχεοποιημένη με μια διαφορά της τάξης του 25% υπέρ της διαδερμικής και ένα retreatment rate διπλάσιο για τη ρήρηση. Και αυτή είναι μια συστηματική μια ανάλυση, ένα συστηματικό review και μεταανάλυση, η οποία μας λέει, κοιτάξτε τι λέει, stone free rate της PSNL είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Έστω και λίγο πάνω από το κανονικό, λίγο πάνω από το... λίγο πάνω, όχι συντριπτικά, αλλά είναι καλύτερο το stone free rate. Άρα, αν μιλάμε για stone free rate, η διαδερμική είναι καλύτερη ακόμα. Όμως, ο χειρουργικός χρόνος επίσης είναι καλύτερος, αλλά το hospital stay είναι υπέρ της RIRS. Και θα μπορούσε να πει κανείς εδώ, ρε παιδί μου, μας έχετε λυσάξει με αυτόν τον χειρουργικό χρόνο στην ενδορολογία. Ωραία, μπαίνω εγώ με το EFCAM το μέσα, που είναι οι συνάδελφοι 8 που σήκωσαν το χέρι, μπαίνω μέσα και κάθομαι εκεί 3 ώρες και θα τις σπάσω 3 ώρες. Πού είναι το πρόβλημα? Πού είναι το πρόβλημα? Μπάμπη, πού είναι το πρόβλημα? Τι? Και λοιπόν? Εδώ είναι φρικά. Και ειδικά αν έχουμε βάλει πριν επικτέλ, αυξάνουμε την πιθανότητα επιπλοκών. Επιπλοκών. Μάλιστα. Αν δηλαδή με κάποιον τρόπο εμείς μπορούσαμε να σπάσουμε αυτή την πέτρα των 2 εκατοστών σε 10 λεπτά, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Άρα, πού κολλάμε δηλαδή στη ρήτς? Στο χρόνο. Στο χρόνο κολλάμε. Και μία σημαντική παράμετρος είναι το λέιζερ. Λοιπόν, εδώ είναι ένας πίνακας που έφτιαξα πριν από κανένα τρίμηνο με τις 10 τελευταίες μελέτες ουρητηροσκόπησης από το 2013 μέχρι το 2019. Είναι τελευταία, αυτή την δόθηκε τον Οκτώβριο στο Εουλής, Ανδρέα, δεν την άκουσες τότε. Είναι τελευταίες μελέτες. Άρα έχουμε τον πιο πρόσφατο εξοπλισμό. Δεν υπάρχει εδώ, είναι παλιές μελέτες κλπ. Είναι ό,τι state of the art, το state of the art. Και αυτές οι μελέτες αναφέρονται μόνο στις επιπλοκές για λίμωξη, για φλεγμονώδεις επιπλοκές μετά από ρήρς. Και δείτε λίγο τις 6 που είναι καταγεγραμμένες με τη συχνότητα που εμφανίζονται. Αυτά είναι γκρουπαρισμένα. Δύο παράγοντες είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για λίμωξη και σύψη μετά από ρήρς. Ένα είναι οι γυναίκες. Αν μπορείτε, αποφεύγετε τις γυναίκες ασθενείς. Αν μπορείτε. Το δεύτερο είναι ο παρατεταμένος χειρουργικός χρόνος. Άρα, αν μου έλεγε κάποιος, εγώ θέλω να κάνω ρίρς αυτή την πέτρα, τι είναι το κλειδί, κάνε γρήγορα, μπορείς. Πώς, ξέρω εγώ, για να δούμε πώς. Λοιπόν, αλήθεια, ποιος είναι ο ασφαλής χειρουργικός χρόνος σε μια ουρητηροσκόπηση γενικά? Όχι μόνο στο νεφρό. Οδυσσέα, πόση ώρα δουλεύεις σε μια ουρητηροσκόπηση με ασφάλεια και νιώθεις ήρεμος? 60 λεπτά μέγιστο, 90 λεπτά μέγιστο. Προσέξτε. Ο Οδυσσέας λέει 60 με μέγιστο 90. Ίσως πρόλαβε να δει τα νούμερα, ίσως λέει αλήθεια, μάλλον λέει αλήθεια. Υπάρχουν κάποιοι κύριοι εδώ που λένε 2 ώρες. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η μελέτη, η Ιαπωνέζικη, γιατί έχει 12.000 ασθενείς και λέει 1,5 ώρα μέχρι εκεί. Όμως αυτή η μελέτη δεν έχει μόνο πέτρες στο νεφρό, έχει και πέτρες στον ουρητήρα. Και είναι διαφορετικό. Αν πάμε μόνο σε πέτρες στο νεφρό, είναι 60 λεπτά. Ο ασφαλής χειρουργικός χρόνος στις δύο πιο πρόσφατες μελέτες. Άρα, έχετε στη διάθεσή σας για να σπάσετε την πέτρα που είναι στο νεφρό περίπου 60 λεπτά, εάν θέλετε να μειώσετε κατακόρυφα τον κίνδυνο φλεγμονωδών επιπλοκών και κυρίως της σύψης. Σε 60 λεπτά, τι λέτε, προλαβαίνετε να κάνετε μια πέτρα 2,1 εκατοστά? Ναι. Τι εννοούμε 60 λεπτά? Πότε μετράει ο χρόνος? Πολύ ωραία. Τι εννοούμε 60 λεπτά, συνολικό χρόνο ή χρόνο λιθοτριψίας? Με τι άξεση δουλεύουμε? Με άξεση ή χωρίς άξεση? Και με τι νούμερο άξεση δουλεύουμε? Με μεγάλο ή με μικρό άξεση? Αυτά όλα είναι αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία προφανώς κάνουν αυτά τα νούμερα να φαίνονται από μόνα τους, δεν λένε τίποτα. Το θέμα όμως είναι
ότι πρέπει κάτι να πούμε για να συνοηθούμε. Δηλαδή, να βάλουμε ένα όριο. Μπορώ να μπω μέσα και να δουλέψω 5 ώρες. Γιατί? Ποιος το λέει? Αυτοί. Ναι, αλλά με τι θικάρι δούλεψαν? Δηλαδή, επομένως, πρέπει να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Ας δεχτούμε λοιπόν ότι η χρόνια είναι περίπου αυτή. 60 με 90 λεπτά, θα έλεγα εγώ. Ας πούμε. Εντάξει, ωραία. Το καλύτερο είναι αυτό. Μπορείτε να κάνετε 10 λεπτά. Κάντε. Δεν γίνεται όμως. Ωραία. Πώς μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο στην ΕΦΚΑ με τη ρουτηροσκόπηση? Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός. Να βάλουμε σωστή ένδειξη. Και για να το κάνουμε αυτό. Είδαμε στο περιστατικό που μιλήσαμε πριν, που ξεκινήσαμε να συζητάμε, κάναμε ένα πολύ σωστό προεγχειρητικό έλεγχο. Μιλάμε για τρισδιάστατη απεικόνηση, για Hounsfield units, ξέρουμε που βαδίζουμε. Δεν πάμε σε μια πέτρα 2 εκατοστά, χαρούμενη, η οποία έχει 1380 Hounsfield units και μια εγκάρσια διάμετρο, προστιοποίηση διάμετρο 5 πόντους, ας πούμε. Ξέρουμε που πάμε. Άρα κάνουμε ένα καλό σχεδιασμό. Αυτό μας το προσφέρει η αξονική τομογραφία που δεν πρέπει να την παραλείπουμε. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, και αν δεχτούμε αυτή τη μελέτη εδώ, η οποία λέει ότι θέλουμε περίπου 2 λεπτά για κάθε 100 κυβικά χιλιοστά, η πέτρα μας ήταν 2.000 κάτι, θέλουμε 41 λεπτά λιθοτριψίας. Σχόλιο εδώ. Με τι λέιζερ δούλευαν αυτοί? Τι ενέργεια είχαν βάλει? Η συχνότητα του λέιζερ ποια είναι? Το δικό μας λέιζερ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι το 2003, είναι το πρώτο στην Ελλάδα, πάει μέχρι 10 Hz. Εγώ έχω τις, μην πω τώρα, μάρκα, που ανεβαίνει στα 20 Hz η συχνότητα. Είναι το ίδιο μηχάνημα? Προφανώς όχι. Άρα έχει σημασία εδώ και το τι μηχάνημα δουλεύεις. Είναι το Moses, τεχνική, η τεχνολογία Moses. Μπορεί να είναι καλύτερο. Πάντως, σίγουρα ο όγκος και τα Hounsfield units και άλλη μελέτη εδώ μας λένε ότι επηρεάζουν την ταχύτητα της λιθοτριψίας. Πάμε σε πιο ενδιαφέροντα. Είπε ο συνάδελφος πριν εδώ, έμπειρος χειρουργός, κάποιος το ανέφερε εδώ, δεν ξέρω ποιος το είπε. Έμπειρος χειρουργός. Κάνει διαφορά ο έμπειρος χειρουργός? Προφανώς κάνει. Ποιος είναι ο έμπειρος χειρουργός? Αντρέα, ποιος είναι ο έμπειρος χειρουργός? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ούτε εγώ ξέρω, γι' αυτό και το έψαξα λίγο στη βιβλιογραφία και βρήκα δύο μελέτες. Η μία είναι γενικά για ενδορολογικές τεχνικές, η άλλη είναι συγκεκριμένα για ουρτηροσκόπηση και λέει τα 50 cases. Αν έχεις κάνει 50, στο 51 είσαι έμπειρος δηλαδή. Μέμο, πώς έχεις κάνει, γιατί είναι ειδικευόμενος. Πώς έχεις κάνει? Πολλά. Πάνω από 50. Δεν ξέρω. Μόνος μου. Δεν ξέρω. Μπορεί. Okay. Αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου. Σιγά-σιγά μην για τον κύριο Μέμο. Όσο και αν έκανα, δεν θεωρώ τον εαυτό. Επομένως, αυτό το νούμερο μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι αν έχω κάνει. Τι λέει αυτό για μένα, πώς το διάβασα εγώ? Ότι αν έχω κάνει 50 cases μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να γίνω πιο γρήγορος. Έτσι το διάβασα εγώ. Ο συνάδελφος εδώ που είναι δικαιωμένος λέει ότι αφού έχω κάνει 50, άρα έχω γίνει έμπειρος. Είναι πώς το διαβάσεις. Εγώ βλέπω κάτι τραγικό εδώ, ότι δεν μπορώ να γίνω καλύτερος σε χρόνο. Από μένα δεν εξαρτάται πια. Εξαρτάται τα μηχανήματα. Ναι. Απλώς ένα σχόλιο για όλη αυτή το κομμάτι της εμπειρίας και του learning curve που βλέπω επάνω-πάνω. Το learning curve μετράται μόνο με ένα endpoint, δηλαδή με το stone free rate. Αν βάλεις να μειώσω το χρόνο, να μειώσω τις επιπλοκές μου, να μειώσω την υποτροπή, τότε δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος είναι έμπειρος χειρουργός. Λοιπόν, προχωράω. Pre-standing. Αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, επέμεινα λίγο σε κάποιον συνάδελφο πριν και έλεγα στον Οδυσσέα, τι κάνει ακριβώς το pre-standing? Δηλαδή, βάζω εγώ ένα stand πριν το χειρουργείο. Δεχόμαστε όλοι ότι ο ουρητήρας θα είναι πιο φαρδής, θα ανέβω πιο εύκολα, το θικάρι μου θα πάει πιο άνετα πάνω. Μπορεί κάποιες φορές μπορεί να μην μπει, έχει συμβεί ακόμα και με pre-standing, έτσι. Μερικοί ουρητήρες είναι πολύ δύσκολοι. Ωραία. Αυτό όμως μεταφράζεται στη δική σου ευχέρεια. Στο όφελος του ασθενούς αυτό πώς εκφράζεται? Δηλαδή, τι θα αλλάξει για τον ασθενή? Θα έχουμε καλύτερο stone free rate? Οδυσσέα. Θεωρώ πως ναι. Όχι θεωρείς. Θα έχουμε, ξέρεις αν θα έχουμε ή όχι? Δεν ας γνωρίζω την απάντηση μιλητημένη. Άρα, μία τέτοια είναι αν θα έχουμε καλύτερο stone free rate. Αυτό ναι, είναι όφελος. Δεύτερον, αν θα έχουμε λιγότερες επιπλοκές. Αν θα έχουμε ενδεχομένως, και αυτό είναι έμεσο βέβαια, πιο μικρό χειρουργικό χρόνο. Τα έχουμε αυτά? Ας δούμε τι λέει η βιβλιογραφία. Στέλιο, μου επιτρέψεις μία μικρή παρέμβαση. Μπαίνει δεν μπαίνει το stand, δεν είναι μόνο άσπρο-μαύρο, γιατί πολλές φορές μπορεί να μπει με πίεση. Και αυτό που λέει ο Οδυσσέας είναι ότι αν έχεις βάλει ένα pigtail, θα μπει με μεγαλύτερη άνεση. Εάν δεν έχεις βάλει pigtail, μπορεί να περάσει το θικάρι σου,
αλλά να κάνει ισχυμία στο βλενογόνο. Ναι, αυτό είναι αυτό που λέμε επιπλοκές. Αυτό λέτε ουσιαστικά, κύριε Λιζάτο. Κατάλαβα, λέτε. Πολύ σωστά το λέτε. Ακριβώς έτσι είναι, αλλά αυτό μεταφράζεται σε επιπλοκές. Αυτό είπα και πριν. Έλεγα λοιπόν στον free rate, επιπλοκές και ενδεχομένως χειρουργικό χρόνο. Αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα κάπου ότι βελτιώνονται. Λοιπόν, στη μία μελέτη, αυτή είναι η URS Global Study από το CROES. Συνέκρινε, σας έχω βάλει τον group μόνο των νεφρικών λίθων, όχι της ουρητηροσκόπησης για λίθους ουρητήρα. Λοιπόν, standard, non-standard. Ναι, είχε καλύτερα stone free rate. Άρα, αν θέλετε να το κάνετε, να αυξήσει τις πιθανότητες να είναι stone free ο ασθενής σας, αξίζει τον κόπο να βάλετε stent. Ο χειρουργικός χρόνος ήταν, λέει, μεγαλύτερος στους standard patients. Γιατί άραγε? Δεν ξέρω να απαντήσω. Δεν έχω ερμηνεία, πραγματικά. Γιατί αισθανόντουσαν σίγουροι και πήραν περισσότερο χρόνο. Βάλανε μεγαλύτερες πέτρες, θα μπορούσε να πει κανείς, ίσως. Πάντως ήταν μεγαλύτερος. Μπορεί να οφείλεται ότι βάλανε μεγαλύτερες πέτρες. Ακριβώς γι' αυτό που είπε ο κ. Αλιβιζάτος. Δηλαδή νιώθανε πιο ασφαλείς και σου λέει θα πάω και σε μεγαλύτερη πέτρα. Γιατί δεν είναι τυχαιοποιημένη αυτή η μελέτη. Ωστόσο, το complication rate δεν είχε διαφορά. Άρα, αν με ρωτήσεις με βάση αυτή τη μελέτη μόνο, τι κερδίζει ο pre-standard ασθενής που έχει φάει μια αναισθησία extra, είναι ίσως ένα ψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στο stone free. Ωραία. Και εδώ ένα review και μετα-ανάλυση με όλη τη βιβλιογραφία, ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια, όπου και πάλι το stone free rate είναι ψηλότερο. Ο χειρουργικός χρόνος δεν είχε διαφορά, όπως και οι επιπλοκές δεν είχαν διαφορά. Άρα το stent όταν το βάλετε, με βάση τη βιβλιογραφία πάντα, φαίνεται ότι κερδίζουμε κυρίως στο stone free rate, το οποίο βεβαίως και είναι σημαντικό. Ορίστε. Αυτό αξίζει να το συζητάμε μόνο εάν θα αποφασίσουμε να κάνουμε εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Ναι. Αλλά συζητάμε τώρα για την εύκαμπτη, γιατί αυτή ουσιαστικά είναι το new entry εδώ στην κατηγορία 2 και πάνω, σαν τη μέτρη πέτρας. Για τη διαδερμική, τι να πούμε, είναι πολύ γνωστά. Θα πούμε δύο πραγματάκια μόνο, αλλά πιστεύω ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους σας και εμένα προσωπικά είναι η εύκαμπτη εδώ τι κάνει. Γιατί αυτή έρχεται να πάρει το μερίδιο. Και προσπαθούμε να δούμε τι επιδόσεις παρουσιάζει. Φαίνεται πως παρουσιάζει καλές επιδόσεις. Τώρα, εδώ είναι ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο οι πιο πολλοί το ξεχνάνε. Λείπει και ο Βαγγέλης Ολιάτσικος εδώ, ο οποίος είναι φανατικός του pre-standing, βάζει σε όλους και το έχει πει νομίζω και στο προηγούμενο Euroschool. Ξεχνάμε κάτι. Ο συνάδελφος του κ. Δημητριάδης πριν είπε κάτι. Εγώ θα βάλω λέει, το stent και θα το κάνω σε 3 εβδομάδες. Λοιπόν, αν θυμάστε στον πρώτο πίνακα που σας έδειξα, το standing, το pre-standing, είναι στους παράγοντες κινδύνου για φλεγμονώδεις επιπλοκές. Απλά είναι πιο σπάνια ανευρισκόμενο. Δείτε λίγο εδώ, 3 μελέτες δείχνουν ότι αυτοί που είχαν κάνει pre-standing είχαν υψηλότερα ποσοστά σύψης και υψηλότερα ποσοστά πυρετού και ουρολίμωξης. Και SIRS. Άρα, όταν βάζετε το stent, για να διευκολυνθείτε να ανέβετε πάνω, μπλα μπλα μπλα, και θα του προσφέρετε τελικά ένα καλύτερο stone free rate, αυτό το αποδεχόμαστε, υπάρχει ενδεχόμενο να τον βάζετε σε κίνδυνο από πλευράς λίμωξης. Και μάλιστα υπάρχει αυτή η μελέτη, η πρώτη που είναι από το Ισραήλ, που λέει ότι ο χρόνος που θα μεσολαβήσει από τη μέρα που θα βάλεις το stent μέχρι τη μέρα που θα κάνεις την τελική επέμβαση είναι σημαντικός για τον κίνδυνο σύψης. Και δείτε λίγο εδώ την καμπύλη, και επειδή δεν φαίνεται καλά, θα σας πάω σε νούμερα. Αν το κάνεις ένα μήνα μετά, το ποσοστό σύψης είναι 1%. Αν το κάνεις πάνω από 3 μήνες, αγγίζει το 10%. Μα θα μου πεις ποιος το κάνει μετά από 3 μήνες. Το κάνουν στα δημόσια νοσοκομεία, το κάνουμε όλοι. Έρχεται ο ασθενής, του βάζω το πικτέιλ π.χ., το βάζω στη λίστα χειρουργείου και μου έρχεται από 3 μήνες πίσω να χειρουργηθεί. Αυτός έχει ένα κίνδυνο σύψης στα καλά καθούμενα 10%. Γιατί, δεν ξέρω. Γιατί θέλουμε να είμαστε πιο άνετοι στην ουρητηροσκόπησή μας ενδεχομένως, θα έλεγε κάποιος. Όχι, θα πει ο Οδυσσέας, για να του δώσουμε καλύτερο stone free rate. Σύμφωνοι. Αν όμως είναι να το κάνεις, κάντο γρήγορα. Δηλαδή, βάλ το στεν σήμερα και χειρούργησέ τον μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Μη ρισκάρεις παραπίσω, γιατί τον βάζεις σε κίνδυνο που δεν θα έπρεπε να τον βάλεις. Κάποιος σήκωσε το χέρι. Ορίστε. Αυτό το 10% το βλέπετε στην πράξη, δηλαδή 10% σύψη με να έχουν ένα πικτέιλ 3 μήνες, δηλαδή τότε, γιατί εμείς δεν τολμάω να κάνω εύκαμπτη σε ασθενή που έχει 3 μήνες πικτέιλ. Αλλά στα δημόσια νοσοκομεία είναι πολλοί ασθενείς που έχουν και ένα χρόνο πικτέιλ και αλλάζουν. Προτιμούμε να τους κάνουμε διαδερμικές. Εγώ δηλαδή αυτό το σενάριο το τρέμω. Το ασθενούς που θα μου έρθει με ένα πικτέιλ τριμήνου ή τετραμήνου, που το βάλαμε κάποια στιγμή, του το έβαλαν κάποιοι και τον προγραμμάτισαν για εύκαμπτη. Αυτό τον ασθενή το φοβάμαι και αντιβιώσει, αν του βάλει και να κάνει. Πρέπει να κάνει γρήγορα, να γίνουν όλα τέλεια.
Και πάλι δεν ξέρω, το φοβάμαι. Λοιπόν, το access ETH, άλλη μεγάλη ιστορία στην ουρτηροσκόπηση. Ποιος βάζει πάντα access ETH στην εύκαμπτη? Έλα μωρέ. Ποιος προσπαθεί να βάλει πάντα access ETH? Να προσπαθεί τουλάχιστον να βάλει. Ωραία. Ποιος προτιμάει να το κάνει bear, γυμνό, έτσι, το ουρτηροσκόπιο μέσα, κατευθείαν, πάνω το σύρμα. Ωραία. Γιατί δεν βάζετε access ETH? Γιατί δεν γνωρίζουμε απόλυτα τις επιπλοκές του access ETH σε αυτόν τον ουρητήρα. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αξιοποιήσει τουλάχιστον. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Υπάρχουν μελέτες που λένε τι μπορεί να προκαλέσει το access ETH και το πόσο ασφαλές είναι. Υπάρχουν, αλλά όχι μακροπρόθεσμες από ό,τι... Πόσο να πάμε πίσω, Σπύρο? Να 10 πάμε χρόνια. 10 χρόνια πίσω. Εντάξει, τότε δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα, γιατί ό,τι κάναμε θα πρέπει να το βλέπουμε στη δεκαετία. Δηλαδή, σωματική, διαδερμική, όλα αυτά, ακόμα και το ανοιχτό, θα πρέπει να αξιολογούνται 10 χρόνια μετά. Οκ, okay, θεωρείτε ότι είναι γενικά ασφαλές να βάλεις ένα access ETH? Δεν είναι τραγικό. Βέβαια, μπορεί να κάνει ζημιά. Έτσι, σαφέστατα μπορεί να κάνει ζημιά, ειδικά σε μη προετοιμασμένους ουρητήρες. Το θέμα μας είναι το εξής. Άντε, ρε παιδί μου, τι βάλαμε? Τι θα κερδίσουμε κάτι? Κερδίζουμε πραγματικά ή τι βάζουμε για να νιώθουμε εμείς καλύτερα και κυρίως για να βάζουμε και να βγάζουμε το εργαλείο μας εύκολα? Άρα πάλι τη δική μας βολή κοιτάμε. Πιστεύετε ότι κερδίζουμε? Τι λέει η βιβλιογραφία, ξέρει κανείς? Λοιπόν, ότι μειώνει την εδωνευρική πίεση είναι σαφές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Λοιπόν, αυτό είναι το URS Global Study, δεν είναι τυχιοποιημένη μελέτη, έτσι, που λέει πραγματικά ότι οι ασθενείς με ureteral access ETH είχαν καλύτερα ποσοστά, είχαν χαμηλότερα ποσοστά πυρετού ουρολίμωξης και σύψης. Άρα, στη μελέτη αυτή φαίνεται ότι το access ETH είναι προφυλακτικό για τον ασθενή μας. Ωραία. Από εκεί και πέρα, στην ίδια μελέτη, δεν είχαμε διαφορά στο stone free, εν αντιθέσει με το stent, και ο χειρουργικός χρόνος ήταν μεγαλύτερος. Γιατί ήταν μεγαλύτερος? Εγώ πιστεύω πάλι αυτό που είπαμε πριν. Βάζανε μεγαλύτερες πέτρες όταν πέρναγε το access ETH. Τώρα βέβαια, πού ξέραν θα περάσει το access ETH και τον είχαν σχεδιάσει για ουρητηροσκόπηση στον ασθενή, δεν το έχω καταλάβει ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, μάλλον αυτή είναι η εξήγηση. Ωστόσο, υπάρχουν δύο πρόσφατες μελέτες που λένε δεν είναι προφυλακτικό όσον αφορά τις λοιμώδεις επιπλοκές. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, κάτι ακόμα για το access ETH. Τι access ETH βάζετε, Σπύρο, για πες, τι access ETH βάζεις, τι μέγεθος? Σε γενικές γραμμές 11-13, αν είναι pre-standing μπορώ να πάω και 12-14. Ωραία, βάζεις λοιπόν 11-13, με τι ουρητηροσκόπιο δουλεύεις? Συνήθως με μέγιστη διαμέτρου 8 French. Ποιο είναι αυτό? Κάτσε, γιατί θα μου το πεις να μην το πάρω κι εγώ. Ποιο είναι, ποιο μοντέλο? Το καινούργιο της Olympus. Το digital. Ναι. Είναι 8 French το digital της Olympus? Πάνω από 9 δεν είναι? Το ψηφιακό ή το ενοπτικό? Ψηφιακό, το τριάρι. Είναι 8,5? Okay. Ωραία, γιατί τα μιας χρήσης είναι στα επίπεδα του 9,9, όπως ήταν και το παλιό της Olympus. Το πιο λεπτό της αγοράς αυτή τη στιγμή είναι το ενοπτικό της Taurus, 7,5, εντάξει. Άρα όταν βάζεις θήκη 11-13 λοιπόν, έχεις μέσα ένα 8,5 French εργαλείο. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χώρο του δίνεται για να φύγει το νερό έξω και να έχει χαμηλές πιέσεις? Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό, μέχρι που μου ήρθε από το General of the Urology αυτό το άρθρο για review. Πόσο? 0,4. Όπου αυτοί εδώ οι Κινέζοι τι κάναν? Κάσαν και μετρήσαν τις εδωνευρικές πιέσεις με διάφορες θήκες ουρητηροσκόπησης και διαφορετικά εργαλεία. Και τι είπαν? Ότι η πίεση παραμένει χαμηλή μόνο όταν η σχέση διαμέτρου ουρητηροσκοπίου με την εσωτερική διάμετρο είναι κάτω από 0,75. Αν λοιπόν. Προσέξτε, εγώ χρησιμοποιώ το Cobra, το Dual Channel, το οποίο είναι στο 9,9 στο μέγιστο κομμάτι του, το ενοπτικό. Το digital μιας χρήσης είναι επίσης στα 9-9,5 French. Αν βάλεις θήκη 11-13, αυτό το νούμερο δεν το πετυχαίνεις. Είσαι πάνω από αυτό το νούμερο. Άρα θεωρητικά με βάση αυτή τη μελέτη η εδωνευρική σου πίεση είναι πολύ ψηλότερη από όσο εσύ νομίζεις ότι είναι. Επομένως, έχει σημασία όχι να μόνο να βάζουμε access ETH, αλλά ποιο βάζουμε και κυρίως τι εργαλείο θα χρησιμοποιήσουμε μέσα. Αλλιώς είναι ενδεχόμενο, απλώς ξαναλέω, να τη χρησιμοποιείτε για τη δική σας βολή και μόνο. Και είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Και τεχνική διάσπαση της πέτρας. Υπάρχει διαφορά. Δηλαδή υπάρχει το dusting, υπάρχει το fragmentation, υπάρχει το chipping. Ποιος κάνει dusting κατά προτίμηση στην εύκαμπτη? Σαν πρώτη τεχνική. Fragmentation. Κανένας.
Κάνεις fragmentation και το ψαρεύεις μετά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο εκτονώνεται και ο νεφρός συχνά πυκνά και δεν χρειάζεται να πετύχουμε το 75%. Ωραία. Υπάρχουν δύο μελέτες που λένε ότι το ντάστινγκ είναι πιο γρήγορο. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε χρόνο, λέει κάντε ντάστινγκ. Προφανώς αυτό δεν είναι εύκολο να το ορίσεις έτσι. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι ότι πιο πολύ κάνουμε συνδυασμό. Κάνουμε ντάστινγκ και κυνηγάμε για κανένα κομματάκι που και που. Ή αν μας ξεφύγει λίγο το λέιζερ, κάνουμε για κατά λάθος κανένα κομμάτι. Άρα, παρόλα αυτά, να θυμάστε ότι το ντάστινγκ φαίνεται να είναι πιο γρήγορο τελικά. Και βέβαια. Χρειαζόμαστε καλύτερους λιθοτρύπτες και ήδη αρχίζουν να έρχονται, ήδη έχουν έρθει. Φανταστείτε τι συχνότητες δουλεύουμε τώρα και τι συχνότητες δουλεύαμε πριν από 15-18 χρόνια. Σας λέμε, εμείς είχαμε το μηχάνημα της Ντορνιέ το πρώτο το 2003 με συχνότητα maximum 10 και τώρα μιλάμε για λιθοτρύπτες που φτάνουν τα 20-25 και πάνω χέρτζ, αν θέλει κάποιος. Η τεχνική Μόζες, το Thulium που έρχεται και πάει λέγοντας. Και ίσως εδώ να παίζεται όλο το παιχνίδι της ταχύτητας. Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, αυτή είναι μία μελέτη που ξέρω εγώ τουλάχιστον στη βιβλιογραφία, που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλες τώρα, γιατί αυτή είναι το 18-19. Δεν υπάρχει καμία διαφορά σε αυτή τουλάχιστον τη μελέτη μεταξύ του single use και των multiple use ερωτηροσκοπίων. Αυτό το λέω γιατί είναι κάτι που συχνά αναφέρουμε για τα μια χρήση, ότι βελτιώνουν τα ποσοστά λοιμόξεων. Η βιβλιογραφία ακόμα δεν το τεκμηριώνει αυτό. Ακόμα. Ναι, τα single use για μένα είναι η επανάσταση για άλλους λόγους. Ναι. Έτσι, είναι. Για τον λόγο ότι έγινε προσιτό σε κάθε ουρολόγο. Συμφωνώ. Δεν είναι σπορ για λίγους πια. Ωραία. Για τον λόγο ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε πια, γιατί δεν έχεις το εργαλείο το οποίο αν το σκοτώσεις, άμα κάτι πάθει, καταστράφηκες και θα μείνεις χωρίς για 3 χρόνια μέχρι να σου φέρουν. Έτσι. Και για τον λόγο ότι περιμένω αυτό να εξελιχθεί και περιμένω single use 7-7,5. Ωραία. Μέχρι τότε να θυμάστε αυτό που είπαμε πριν, να χρησιμοποιείτε θήκη τουλάχιστον 13-15 εδώ. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα, έτσι. Δεν είναι εύκολο να βάζεις 13-15 θήκη, ειδικά σε απροετοίμαστο ουρητήρα. Λοιπόν, πάμε στη διαδερμική. Δύο λόγια θα πούμε μόνο. Από αυτούς που θα κάνανε διαδερμική, θέλω να σηκώσετε πάλι το χέρι, ποιος θα έκανε στάνταρ διαδερμική. Ένας, δύο. Και ποιος θα έκανε mini PCNL. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηχρήστου είπε κάτι πριν, είναι αλήθεια αυτό. Όσο και αν θέλουμε να το περάσουμε έτσι λίγο βιαστικά, φαίνεται πως η διάμετρος του track παίζει ρόλο στην αιμορραγία και στο transfusion rate. Αυτή είναι μια τυχιοποιημένη μελέτη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές. Αυτή νομίζω είναι η μόνη που βρήκα τυχιοποιημένη μελέτη, η οποία θα σας δείξω μόνο τις διαφορές που είχε το stone free rate ήταν το ίδιο. Ήταν καλύτερο το blood transfusion rate υπέρ της mini. Όπως επίσης και ο χρόνος νεφροστομίας και νοσηλείας. Προφανώς γιατί στην νεφροστομία, στο τέλος που πολλοί τις κάναν tubeless στη mini PCNL, ενώ περισσότεροι είχαν νεφροστομία στο standard PCNL. Και σε μία μετανάλυση που όμως είναι παλιά, είναι του 2015 και όχι καλύτερο, με το καλύτερο υλικό, αυτοί εδώ οι Κινέζοι μας είπαν ότι το stone free rate είναι το ίδιο, όμως η πτώση αιματοκρίτη και η μεταγγίση ήταν πιο πολλές στη standard PCNL, άρα προφανώς έχει σημασία η διάμετρος του πόρου. Ο χειρουργικός χρόνος όμως ήταν καλύτερος για την PCNL, τη standard PCNL, και το hospital stay καλύτερο επίσης για τη mini. Βέβαια, μια ερώτηση που έχω εγώ εδώ να κάνω σε αυτούς που είναι υπέρ της mini. Τι λιθοτρύπτη χρησιμοποιείτε, ποιος σήκωσε για mini? Πόσοι κάνουν καταρχήν mini, στο ακροατήριο. Σήκωσαν 4 άτομα την προηγούμενη. 4. Ωραία. Εμείς έχουμε τον Τωρνία το 30. Τι βάζετε στη μίνι, λέιζερ? Λέιζερ, είχαμε και λιθοθρύπτη υπερήχων, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ. Η ερώτηση που έχω να κάνω όταν ακούω τη μίνι με το λέιζερ είναι και τι διαφορά έχει, ρε παιδιά, στον χρόνο λιθοτρυψίας από μια ουρτυροσκόπηση. Στη μίνι μπορεί να χρησιμοποιείς μεγαλύτερη ίνα, δηλαδή να βάλεις μια 600 άρα για παράδειγμα. Έχει διαφορά στη λιθοτρυψία αυτό? Ουρακ. Το τραξέρ λέει άλλα. Ναι, λέει ότι η διάμετρος της ίνας δεν έχει καμία σχέση. Και το θέμα είναι ότι μπορείς να κάνεις fragmentation και βγαίνουν πολύ πιο εύκολα τα κομμάτια. Ίσως τη μίνι με τις τεχνικές του, με το vacuum effect ή με τα θικάρια αναρρόφησης, να μπορείς να βγάλεις πιο γρήγορα τα κομμάτια. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί αλλιώς είναι laser. Εκείνο που θα αναρωτήσω είναι, υπάρχει κάποιος που κάνει μίνι χρησιμοποιώντας κεφαλή υπερήχων? Είχαμε δοκιμάσει εμείς με κεφαλή υπερήχων, αλλά ναι. δεν έχει, το αποτέλεσμά του δεν ήταν καλό. Δεν σας άρεσε. Όχι. Ναι. Εσύ, Ανδρέα? Όχι, με λέιζερ. Εντάξει. Αν με ρωτήσετε τι πιστεύω ότι είναι το μειονέκτημα της μίνι, είναι ότι χρησιμοποιεί την ίδια πηγή λιθοτριψίας με την ουρτυροσκόπηση. Και αυτό θα τη φάει. Δηλαδή, αν βρίσκαμε μια πηγή λιθοτριψίας διαφορετική, το vacuum effect είναι πλεονέκτημα. Ωραία. Το thulium δεν θα λύσει το πρόβλημα αυτό?
Δεν ξέρω. Εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ρουτίνα το θούλιο μου, δεν έχω άποψη για την καθημερινή του χρήση. Λοιπόν, σε αυτό τον ασθενή τον ταλέπορο κάναμε μία στάνταρ διαδερμική, είναι και παλιό περιστατικό γι' αυτό, στα 26 friends, με μία νεφροστομία 18 friends μετά το χειρουργείο. Και βέβαια εδώ θα έπρεπε κανονικά να τελειώσει το περιστατικό, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι. Όμως προσωπικά επιμένω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία και το πάω πάντα παραπέρα και λέω ποια θα είναι η περαιτέρω αντιμετώπιση. Διότι το να βγάζεις μια πέτρα από έναν ασθενή είναι σαν να κόβεις το πορτοκάλι την πορτοκαλιά και να περιμένεις ότι η πορτοκαλιά δεν θα ξανακάνει πορτοκάλι. Είναι παντελώς αφελές. Ή θα έλεγα, να το πω έτσι σε επίπεδο παθολόγων, είναι σαν να βλέπεις ένα διαβητικό, να του λες λοιπόν έχεις ζάχαρο, να μην τρως πολλά γλυκά, στο καλό τώρα. Λοιπόν, κάνεις πέτρες, εμείς τη βγάλαμε, άντε φύγε τώρα. Είναι αφελές, προφανώς, έτσι. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε σε αυτό το βήμα. Και αν δεν θέλετε να το κάνετε μόνοι σας, στείλτε το κάπου αλλού τουλάχιστον. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, από όλα αυτά. Οδυσσέα. Το δεύτερο. Πλήρη μεταβολικό. Ναι, και πλήρη μεταβολή. Επειδή γιατί? Θεωρώ ότι είναι υποτροπή, γιατί έχει αναφερθεί, λιθιασικό φορτίο είναι μεγάλο. Δεν ξέρουμε τι υπήρξε στο παρελθόν, αλλά έχω καχυποψία το ότι πρέπει να ελεγχθεί. Συν το ιστορικό οικογενειακό. Εντάξει, κατάλαβα. Ανάλυση και πλήρη μεταβολικό. Το ίδιο. Βάβη. Ε? Και άλλα πράγματα. Ανάλυση και πλήρη μεταβολικό. Τι άλλο. Ναι. Τι άλλο. Συλλογή ουρών 24 ώρων. Αυτό εννοούμε πλήρη μεταβολικό. Okay. Ναι. Εννοούμε συλλογή ουρών 24 ώρων, εξτάσεις αίματος, παραθορμόνες, ιστορίες, κόλπα κλπ. Ναι. Ωραία. Υπάρχει κάποιος που δεν θα κάνει τίποτα. Ωραία. Ο Οδυσσέας έχει δίκιο, είναι high risk των former, εντάξει, έχει σχετικά πρώιμη εμφάνιση, οικογενειακό, ιστορικό, έχει και ο αδερφός του, έχει υποτροπές και βέβαια εδώ επιβάλλεται. Και βέβαια, αν προσέξατε την πέτρα στην αρχή, όσοι έχουν εμπειρία με την λιθίαση καλή, φαινόταν, σχεδόν έβγαζε μάτι ότι ήταν κυστήνη. Έτσι, είχε αυτή την ωραία ομογενή εικόνα, αυτή την αχνή. Είναι ακτινοσκιερές οι πέτρες κυστήνης, το ξέρουμε όλοι οι ουρολόγοι, άσχετα τη γράφουν τα κλασικά συγγράμματα ότι δεν είναι. Είναι ακτινοσκιερές, όχι τόσο ακτινοσκιερές, αλλά είναι ακτινοσκιερές. Λοιπόν, κυστήνη 100% με κυστινουρία 500 μιλιγράμμα ανά μέρα, δηλαδή περίπου 2 μιλιμόλ. Εδώ, αν κάποιο θέλει να μου πει ποια είναι η πρώτη προσέγγιση θεραπευτικά, θα το εκτιμούσα. Αλλιώς θα ρωτήσω τον κύριο Σκολαρίκο που το ξέρει σίγουρα. Έλα, Μαρίνο. Επειδή είναι κάτω από 3 μιλιμόλ την ημέρα, ουσιαστικά μόνο αλκαλοποίηση και ενυδάτωση. Επειδή είναι κάτω από 3 μιλιμόλ, ξεκινάμε αλκαλοποίηση, ενυδάτωση, κάποιες διαιτητικές οδηγίες βέβαια γενικές και ελπίζουμε να ανταποκριθεί. Αν υποτροπιάσει, μετά αναγκαστικά θα περάσουμε σε αιτιοπρονίνη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ και τον Στέλιο τον Γιανακόπουλο πάντοτε για τη ζωντανή και διαδραστική του αποτύπωση μέσα από ένα εικονικό ασθενή. Λοιπόν, καλή ξεκούραση για απόψε. Αύριο 8.30 αρχίζουμε με συμπλήρωμα όλες τα καινούργια που έρχονται στην ενδοουρολογία και τη λιθίαση που μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Βαγγέλης Ολιάτσικος, ο Στέλιος τον Γιανακόπουλος, ο Παναγιώτης Καλλιδόνης και ο Σπύρος ο Καπάταης έχουν δουλέψει και θα μας τα παρουσιάσουν. Αύριο στις 8.30. Καλό βράδυ.